συγκεντρωτισμό, πιστοδρόμηση, ακροδεξιά ιδεοληψία και εχθρότητα απέναντι στους εργαζόμενους και την κοινωνία, καταλογίζει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η νομαρχική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ξάνθη, κρίνοντας τις αποφάσεις που έλαβε η πρώτη ήδη από την πρώτη εβδομάδα διακυβέρνησής της με έμφαση στο ευρύ κυβερνητικό σχήμα, το θέμα της μεταφοράς της διαχείρισης του προσφυγικού και μεταναστευτικού στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τον απευθείας έλεγχο του Πρωθυπουργικού Γραφείου ΣΕΡΤ, ΕΥΠ και Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, μεταξύ άλλων. Τα πρώτα δείγματα γραφής κυβέρνηση βλέπουμε ότι ξεκίνησε από την πρώτη εβδομάδα και δυστυχώς τα δείγματα αυτά δεν είναι ενθαρρυντικά για το μέλλον. Μιλάμε για ένα συγκεντρωτισμό, για μια πιστοδρόμηση, αυτή ουσιαστικά η ακροδεξιά, η ιδεοληψία και η εχθρότητα απέναντι στους εργαζόμενους και την κοινωνία νομίζω πλέον ότι γίνεται ολοφάνερη. Ξεκινώντας να πω και να αναφέρω λίγα από όλα αυτά τα οποία έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, πραγματικά πρωτοτύπησαν παγκοσμίως, υπάγοντας το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την μεταναστευτική πολιτική και τις φυλακές. Είδαμε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός την πρώτη στιγμή μάζεψε γύρω του όλη την εξουσία, μέσα την ΕΡΤ, το Μακεδονικό Πρακτορείο, την ΕΥΠ, και προφανώς αυτό που θέλει να εξασφαλίσει είναι την πλήρη και σφαιρική αντικειμενική ενημέρωση όλων των πολιτών. Ξαναπρωτοτύπησαν παγκοσμίως, μεταφέροντας την έρευνα με τα κονδύλια και τα προγράμματά της από το Υπουργείο Παιδείας στο Ανάπτυξης. Ενώ σε όλο τον πλανήτη συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Κατάργησαν την κάρτα και το επίδομα αλληλεγγύης μέχρι 150 ευρώ. Αυτό που μας έλεγαν για μια έτσι ευέλικτη κυβέρνηση τελικά δεν είναι καθόλου ευέλικτη, είναι μια πολυπληθή κυβέρνηση με πάρα πολλούς υφυπουργούς, οι οποίοι όλοι ουσιαστικά εντάσσονται στον Πρωθυπουργό, έτσι ώστε λοιπόν να ελέγχει τα πάντα. Και βέβαια βλέποντας και τον αριθμό ακόμα άντρων και γυναικών και μάλιστα και με ελάχιστες γυναίκες, εκ των οποίων και μία με ένα χρόνο φυλακή και μία άλλη η οποία θεωρεί όλο το 65% του ελληνικού λαού, τους αριστερούς και όχι ολίγους δεξιούς που αντιστάθηκαν στη Χούντα, τους θεωρεί όλους ψυχικά νοσούντες. Κατάργησαν τη νομική σχολή στην Πάτρα και την έκτη μέρα από ό,τι είδαμε ο κύριος Πρωθυπουργός απεσήρθη στο ησυχαστήριό του στην Τίνο που είναι κολλητά με τους κολλητούς της Siemens. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούμε να τα αφήσουμε ασχολίαστα. Θα πρέπει ο ελληνικός λαός να γνωρίζει ότι από την πρώτη στιγμή δεν πρέπει να επαναπαυθεί και ότι όλα αυτά τα οποία προεκλογικά έλεγε ο κ. Μητσοτάκης θα τα εφαρμόσει. Γιατί αυτά έλεγε ο κ. Μητσοτάκης. Ότι εγώ αυτά θα τα κάνω. Ότι ο υφυπουργός σήμερα περιβάλλοντος και ο οποίος ήταν και υπεύθυνος για το ελληνικό ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος της εταιρείας Λάμδα που ήταν υπεύθυνος για το ελληνικό. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό το... όλη αυτή η κατάσταση νομίζω θα μας οδηγήσει σε πολύ δύσκολους δρόμους. Κατά την ομαρχιακή οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης, η σημερινή κυβέρνηση ήδη από τα πρώτα της βήματα δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεσή της να καταργήσει τα θετικά βήματα που έγιναν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την έξοδο από τα μνημόνια στην εργασία, το κοινωνικό κράτος, την κοινωνική ασφάλιση, τη δημόσια υγεία αλλά και τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.